Κύριε καθηγητά, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές και έχει αξία να βλέπουμε τις μετρήσεις σας και τα διαγράμματά σας, διότι από τον Αύγουστο και μετά, δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε μια κατάσταση αρκετά αυξημένη και είναι και η απορία μου αυτή, γιατί δεν πέφτει και θα τα πούμε μετά και σε αυτό το πεδίο. Να δούμε το διάγραμμα λοιπόν, βάσει των μετρήσεών σας, πώς πορευόμαστε κύριε καθηγητά. Ναι, εδώ έχουμε περιορίσει το διάγραμμα από το Σεπτέμβριο και μετά για να έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Η περιοχή κόκκινη είναι ο κινητός μέσος όρος των πραγματικών κρουσμάτων, τα οποία τα βλέπουμε εδώ με τους κύκλους. Ναι. Αυτά είναι τα ημερήσια κρούσματα. Η διακεκομένη γραμμή είναι μέχρι περίπου 25-27 Δεκεμβρίου η πρόβλεψή μας. Παρατηρούμε λοιπόν ότι το τελευταίο δεκαήμερο έχουμε μία επιπέδωση της καμπύλης των κρουσμάτων, η οποία θα συνεχιστεί ακόμα άλλη μία εβδομάδα, έως ότου μετά τις 10 του Δεκέμβρη αρχίσουμε να βλέπουμε πραγματική πτώση, πάρα πολύ όμως αργή και διαρκείας. Θα πάμε μεταξύ 4.500 και 5.500 κρουσμάτων σχεδόν μέχρι την πρωτοχρονιά. Και μετά έχουμε εικόνα πώς θα πάει αυτό, δηλαδή ξεκινάει μια πτώση και έχουμε την αισιοδοξία ότι θα διαρκέσει ή θα έχουμε πάλι αυξομοιώσεις όπως από τον Αύγουστο, κύριε καθηγητά. Όπως βλέπετε, οι παράγοντες αράζουν τρομακτικά γρήγορα. Επομένως, δεν μπορούμε, περιοριζόμαστε κι εμείς να δούμε μόνο βραχυχρόνιες προβλέψεις για να είμαστε σωστοί. Θέλω να σας ρωτήσω. Ναι, παρακαλώ, πείτε. Την ίδια περίοδο, δυστυχώς λόγω αυτής της πολύ μεγάλης διασποράς και των πολλών κρουσμάτων και νοσηλιών, θα έχουμε περαιτέρω αύξηση των κρεβατιών στις ΜΕΘ. Θέλουμε να ελπίζουμε, και αυτό μας δίνει το μοντέλο μας, ότι το ταβάνι θα είναι εκεί γύρω στο 720-750 μετά τις 20 Δεκεμβρίου. Ενώ θα συνεχίσει ο ψηλός αριθμός δυστυχώς των θανάτων, μεταξύ 70 και 85 τις περισσότερες μέρες. Άρα δεν αποκλείεται κάποιες μέρες να δούμε έναν χαμηλό τριψήφιο αριθμό όπως είχαμε δει τις προάλλες. Και εδώ τώρα είναι το εφιαλτικό σενάριο, κύριε καθηγητά. Κάνατε χθες μια δήλωση και μια πρόβλεψη για 20 νεκρούς έως τα Χριστούγεννα. Αν συνεχιστεί αυτό το μοντέλο και αυτό το μοτίβο με τα 80-90% θύματα κάθε μέρα, φτάνουμε εκεί. Τι θα το ανέτρεπε αυτό το σενάριο και αυτή την πρόβλεψη? Κυρία Μαυραγάνη, αυτό το σενάριο είναι, όπως λέμε, προαποφασισμένο. Είναι θα συμβεί ήδη, δηλαδή, λέτε. Έχει πάρει αυτή τη γραμμή. Θα συμβεί ακόμα και αν κλειστούμε όλοι στο σπίτι ερμητικά και δεν βγούμε έξω. Ναι. Είναι αυτά τα οποία δουλέψαμε, αυτά τα οποία κάναμε το προηγούμενο διάστημα. Θα το δούμε τις επόμενες 3 εβδομάδες αυτό. Επομένως, είναι προαποφασισμένο ότι θα γίνει σε αυτή την περίοδο. Γι' αυτό σας είπα ότι θα έχουμε μέσο όρο θανάτων μεταξύ 75 και 85. Θα δούμε όμως κάποιες μέρες και 90 και ίσως κάποια μέρα να δούμε και τριψήφιο αριθμό όπως είδαμε τις προάλλες. Κύριε Τζανάκη, επομένως, υπό αυτή την έννοια πάμε στις 20.000 θανάτους σίγουρα και υποθέτω ότι μπορεί να τους έχουμε και γύρω στις 25 Δεκεμβρίου τα Χριστούγεννα ή το πολύ μέχρι την πρωτοχρονιά. Τραγικό. Ή και λίγο παραπάνω. Τραγικό είναι πραγματικά. Αυτά τα μέτρα που ελήφθησαν την περασμένη εβδομάδα έχουν αρχίσει, βλέπετε, και αποδίδουν κάπως, και αυτούς τους δείκτες θα τους σταματήσουν μετά από 3 εβδομάδες, όπως μας περιγράφατε στο διάγραμμα? Τα μέτρα στοχεύουν να μειώσουν τα κρούσματα. Άλλωστε, χωρίς κρούσματα δεν θα έχουμε ούτε διασωληνώσεις ούτε θανάτους. Επομένως, αλλά υπάρχει μια χρονοκαθυστέρηση στην εφαρμογή. Μάλλον στο να δούμε αποτελέσματα μετά την εφαρμογή των μέτρων. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μόλις στην πρώτη εβδομάδα εφαρμογής. Επομένως, θα περιμένουμε άλλη μια εβδομάδα για να δούμε εάν έχουν μια κάποια επίδραση. Πάντως, η επιπαίδωση της καμπύλης των κρουσμάτων είχε ξεκινήσει πριν τα μέτρα. Επομένως, περιμένουμε μια περαιτέρω βελτίωση. Μάλιστα. Είναι αρκετά στοχευμένα. Ναι. Στην ουσία, έχουμε lockdown, σημαντικό lockdown των ανεμβολιάστων για την προστασία τους πρώτα απ' όλα. Το μόνο, θα έλεγα, αρνητικό σημείο, εν πάση περιπτώσει αδύναμο σημείο των μέτρων, είναι ότι δεν στοχεύουν, δεν υπάρχει στοχοποίηση στο να αυξηθούν οι εμβολιασμένοι πάνω από 60 ετών, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου είναι χαμηλά, όπως είναι η Βόρειος Ελλάδα. Όλα τα υπόλοιπα μέτρα είναι στη σωστή κατεύθυνση.